αρκετές δράσεις και το 2024 θα έρθει με ακόμα περισσότερες. Εδώ έχουμε τους υποψήφιους που είναι φέτος, γιατί μαζί με την Πίντα έχουμε και τις εκλογές. Κοβόρα για τα κοντό. Ναι, Κωνσταντίνα, έλα πάνω. Και η κυρία Ελένη, ναι, και η Παναγιώτη Μάγκα. Άντρες δεν βλέπω, τι γίνεται. Άντρες έχουμε έναν. Δύο! Έλα Δημήτρη, μας φάγανε οι γυναίκες. Συνεργασία με την Νικολέτα την Τζουτζιώτη, η οποία είναι εδώ. Και θα έχει θέμα τον πρωτογενή τομέα. Θα γίνει εδώ στο Μουσείο της Άννη. Και δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάποια δύο λόγια και η Νικολέτα. Η πρόταση έγινε από εμένα προς τα κύρια εγώ εδώ και προς όλα τα παιδιά εδώ που ζωγραφίζουμε και είπανε ότι θα συνεργαστούμε γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι κάτι που πρέπει να εμφανιστεί και μέσα από τη ζωγραφιά για να μας ομορφύνουν λίγο έτσι τον κόσμο το δικό μας γιατί εμείς αγωνιζόμαστε, είμαστε μονίμως. Έχουμε τον πρωταρχικό ρόλο να πω και πιστεύω ότι με αυτή την έκθεση θα φανούν πολλά θέματα. Τους έχω εμπιστοσύνη εδώ τα παιδιά. Είναι μεγάλο το θέμα. Είναι οπότε μεγάλο το θέμα. Από πού να το ξεκινήσεις, τελειωμό βέβαια δεν έχει αυτό το θέμα. Είσαι εμπνέης για να κάνεις πολλά περισσότερα. Για μα το εμπνεύσεις. Εσείς μας εμπνέετε, μας δίνετε κουράγιο μέσα από τα χρώματά σας με τις δικές σας δημιουργίες, πραγματικά που είναι καταπληκτικές. Να συνεχίσετε να είστε έτσι δημιουργικοί. Το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν εμείς σας εμπνέουμε, αλλά θα κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά φέτος θα είναι μια καταπληκτική χρονιά για τον εικαστικό χώρο των Τρικάλων. Και γιατί θα είναι αυτό, θα σας το πει η Θεοδώρα. Εκπληκτική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Με την παρουσία σας, με τη φαντασία σας, με ό,τι μπορείτε να δημιουργήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχετε βάλει χρώμα στην πόλη. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε συμφωνήσει για την άλλη επέμβαση των στήλων της ΔΕΗ. Ναι. Εξαιρετικό και αυτό. Δεν το κάναμε πάρα πολύ γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα. Φέτος έχουμε μία ακόμα πρόταση, είναι τη συνέχιση των στήλων και τις μεγάλες μπάλες που έχουμε για ασφάλεια στους δρόμους, στις αποθήκες. Στις αποθήκες έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό. Πάντως θα είναι. Ναι, δεν το έχουμε ακόμα έτοιμο, θα παραδοθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι ένας τεράστιος χώρος, είναι οι παλιές αποθήκες του ΟΣΕ που αυτή τη στιγμή τις δουλεύουμε εξαιρετικά γρήγορα, είναι εξαιρετικός και ο εργολάβος και οι άνθρωποι που δουλεύουν γι' αυτό και θα γίνει η πινακοθήκη επιτέλους. Είναι ένας χώρος στέγασης της τέχνης, οπότε νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο για σας. Το περιμένω, θα έχετε ένα σπίτι που μπορεί να στεγάσει ό,τι αγαπάτε και εκφράζετε όλα αυτά τα χρόνια.